Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός είναι ως εκ της φύσεώς του η πιο πολιτική συζήτηση της χρονιάς. Μάλιστα, φέτος, διαρκούς της συζητήσεως, είχαμε και δύο σημαντικά πολιτικά γεγονότα, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όσα ελέγχθησαν εκεί, την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε επίσης μια χρονιά εκλογών μπροστά μας και έχουμε και τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό. Όλα αυτά, μαζί με το γεγονός ότι έχουμε βγει από το καθεστώς εξαίρεσης το μνημονιακό, μας επιτρέπουν να κάνουμε έναν καλύτερο προγραμματισμό, αλλά και αναστοχασμό για όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια και οδηγούν σε αυτά τα οποία θα συμβούν τα επόμενα. Επίσης, έχοντας βγει από την μνημονιακή συνθήκη, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε και να ασχολούμαστε με πιο καθαρή ματιά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη. Αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αυστρία με το 12ωρο, στην Ουγγαρία με τα εργασιακά. Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις φωτίζουν το πλαίσιο της συζήτησης και φυσικά μας αφορούν. Ο κοινός παρονομαστής όλης αυτής της συζήτησης, η οποία γίνεται στην Ευρώπη, με όποιο τρόπο και να διεξάγεται, είναι το κράτος πρόνοιας και το μέλλον του. Αν δηλαδή θα διατηρηθεί, αν θα αναπτυχθεί, αν θα υποχωρήσει χάρη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, γιατί αυτό υποτίθεται ότι είναι το δέλεαρ για αυτούς για τους οποίους αποτελεί δέλεαρ, το οποίο τίθεται. Αν δούμε την ρητορική και τα αιτήματα αυτής της κινητοποίησης που γίνεται, τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, θα διαπιστώσουμε ότι είναι μια αντίδραση στη λιτότητα και στη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους που προωθείται και στη χώρα αυτή. Η αφορμή ήταν ένας φόρος στα καύσιμα, αλλά δεν ήταν ο φόρος αυτός καθ' αυτός που πυροδότησε την αντίδραση. Ήταν το ότι ταυτόχρονα με αυτόν καταργήθηκε ένας άλλος φόρος, ο οποίος αφορούσε τους πολύ πλούσιους. Και αυτό, όσο προκλητικό και αν είναι, δεν είναι κάποια ακρότητα. Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα. Είναι στον πυρήνα αυτού που λέει η δεξιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στη Γαλλία και παντού. Η ελληνική εκδοχή είναι αλήθεια ότι μοιάζει περισσότερο με Τραμπ παρά με Μακρόν, αλλά ο παρανομαστής παραμένει κοινός. Τι λέει αυτή η αφήγηση? Αυτή η αφήγηση λέει ότι πρέπει να μειώσουμε τη φορολογία των πλούσιων ως κίνητρο επενδύσεων. Επειδή οι φτωχοί και η μεσαία τάξη δεν επενδύουν, μιλάμε για μείωση της φορολογίας στους πολύ πλούσιους. Έτσι, λέει, θα παραχθεί πλούτος και θα διεχηθεί στην κοινωνία. Αυτή είναι η θεωρία της οικονομίας της διάχυσης, του trickle-down economics, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται, που είναι μία απάτη την οποία έχει αποκηρύξει ακόμα και το Δέλτα Νιτάφ. Μάλιστα, αναφέρει σε μελέτη του ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του κατώτερου 20% της κοινωνίας εισοδηματικά οδηγεί σε ανάπτυξη, ενώ η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του ανώτερου 20% των εισοδημάτων της κοινωνίας στην πραγματικότητα και μεσοπρόθεσμα οδηγεί σε ύφεση. Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα συμβαίνει με την προώθηση αυτών των πολιτικών είναι η μείωση της φορολογίας να καταλήγει στις τσέπες των πολύ πλουσίων με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο προφανής, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης αποτελεί κατευθείαν ζεστό χρήμα στην τσέπη. Ο δεύτερος τρόπος, ο έμεσος, είναι η υποκατάσταση λειτουργιών που το κοινωνικό κράτος αναγκάζεται να εγκαταλείψει λόγω έλλειψης φορολογικών εσόδων. Έτσι βλέπουμε να κερδίζουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, μην πληρώνοντας φόρους. Δεύτερον, πουλώντας τις υπηρεσίες, οποίες το κράτος δεν αναλαμβάνει επειδή δεν έχει τους φόρους να τις υποστηρίξει. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία μιλάει στην Ελλάδα για μείωση των φόρων, αλλά και για περιορισμό του κοινωνικού κράτους, της παιδείας, της υγείας, της ίδιας κοινωνικής ασφάλισης. Θυμόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι τα νοσοκομεία δεν πρέπει σώνει και καλά να έχουν καν διαγνωστικές δυνατότητες. Αυτό το outsourcing είναι, όπως λέγεται, είναι στον πυρήνα της πολιτικής σας, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με ανάπτυξη ούτε με δικαιοσύνη, είναι ένας τρόπος πλουτισμού της οικονομικής ολιγαρχίας. Είναι περιττό να πούμε ότι η μεσαία τάξη προκειμένου είναι στην ίδια μοίρα με τις λαϊκές τάξεις, διότι καμία μείωση της φορολογίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την απώλεια η οποία προκύπτει από την κατάργηση των δωρεάν υπηρεσιών και την αντικατάστασή τους από ιδιωτικές. Τώρα, αν όλα αυτά ισχύουν γενικά και απασχολούν χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η ΗΠΑ,
χώρες οι οποίες δεν δοκιμάστηκαν από την κρίση όσο η Ελλάδα, εμάς μας αφορούν σε πολλαπλάσιο βαθμό, διότι βγαίνουμε από μια περίοδο στην οποία το κοινωνικό κράτος δέχθηκε ισχυρά πλήγματα και αν δεν ήταν η παρούσα κυβέρνηση την τελευταία τετραετία, τότε τα πλήγματα αυτά θα ήταν συντριπτικά και μαζί με αυτά τα πλήγματα και για την κοινωνία. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που, όπως έχετε καταλάβει και από την πολιτική μας και από το αναχείρας σχέδιο και από τον αναχείρας προϋπολογισμό, επιχειρούμε να κινηθούμε από τα κάτω προς τα πάνω, ενισχύοντας τη ζήτηση, ενισχύοντας την κατανάλωση, αυξάνοντας τους μισθούς, αναθερμαίνοντας με τον τρόπο αυτό την οικονομία. Είναι προφανές ότι μια χώρα του λεγόμενου πρώτου κόσμου δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα οικονομικό μοντέλο εξαγωγών με μόνο όπλα, τους φυσικούς πόρους και τη φτηνή εργασία. Το ΑΕΠ σε μια χώρα της Ευρωζώνης πρέπει να συγκροτείται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση και η συμμετοχή της μισθωτής εργασίας και του κόσμου της δουλειάς εν γέννη στο σχηματισμό του ΑΕΠ πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Μια χώρα με τέτοια χαρακτηριστικά είναι προφανές ότι θα είναι σε θέση να διεκδικήσει και καλύτερη θέση στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Κύριε συνάδελφε, αυτό που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία και οι ελίτ που τη στηρίζουν είναι κάτι το οποίο συναντάμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε κάθε μία με την ιδιαιτερότητά της. Η απονομιμοποίηση και η κρίση αντιπροσώπευσης παρακολουθήματα της οικονομικής κρίσης επιχειρείται να ξεπεραστούν με παραπομπή σε άλλες συλλογικές ταυτότητες, όπως π.χ. το έθνος, και φυσικά όπως συμβαίνει πάντα σε αντίθεση με τον άλλο, ο οποίος είναι ο εχθρός. Μπορεί να είναι εξωτερικός εχθρός, μπορεί να είναι εσωτερικός εχθρός, μπορεί να είναι μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι ο μετανάστης, μπορεί να είναι ο γκέι, διαλέξτε και πάρτε. Υπάρχει μεγάλη γκάμα εχθρών που προσφέρονται. Η αξιοποίηση του μεταναστευτικού από την άκρα δεξιά. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η αξιοποίηση του μεταναστευτικού από την άκρα δεξιά και εσχάτως και από την πιο τυπική δεξιά είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Το είδαμε και με τη δεξιά στροφή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και με τη στήριξη του ιδεολογικά ακραίου Μάνφρεντ Βέρμπερ. Το είδαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όμως, από τον κύριο Σαμαρά και από άλλους. Είδαμε μια μετακίνηση σε θέσεις και συνθήματα της Χρυσής Αυγής. Το είδαμε επίσης με τη ρητορική περί δεξιάς που δεν πρέπει πλέον να είναι, όπως λέει, ενοχική. Αλλά η ενοχική δεξιά δεν είναι παρά η δεξιά με μια αίσθηση ιστορικότητας. Είναι η δεξιά που συνειδητοποίησε το 1974 ότι υπήρξε ένα πολιτικό συνεχές που οδήγησε από την κατοχή στον εμφύλιο, στο μετεμφυλιακό κράτος εξαίρεσης και τελικά στη Χούντα και την παράδοση του 40% της Κύπρου στους Τούρκους. Εάν θέλετε να αποτινάξετε αυτή την ενοχικότητα, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχετε παρά να κάνετε αυτοκριτική και να ακολουθήσετε το μονοπάτι της δημοκρατίας και της σύνεσης και όχι να χαϊδεύετε τον νέο εθνικισμό, ο οποίος θα μας οδηγήσει, αν επικρατήσει, σε περιπέτειες και καταστροφές, όπως έγινε το 1897, το 1922, αλλά και το 1974. Είναι προφανές ότι εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουμε μια τέτοια Ελλάδα. Μια Ελλάδα του Ελιά Ελιά και Κότσο Βασιλιά, μια Ελλάδα της φτώχειας, μια ελληνική κοινωνία παρατημένη στους πατριδέμπορες. Και η αντίσταση σε μια τέτοια προοπτική περνάει μέσα από την γρήγορη των δημοκρατικών δυνάμεων, βέβαια, αλλά περνάει και από ένα μοντέλο ανάπτυξης που αφορά τους πολλούς. Ο προϋπολογισμός του 2019 και η στρατηγική μας για τη μεταμνημονιακή περίοδο συντείνουν σε μια τέτοια προοπτική. Σας ζητώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ.